πραγματικά βοηθήσατε να φτάσει η φωνή μας στους πολίτες Καστοριάς. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια ευκαιρία τώρα που είμαστε όλοι μαζί να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Ήσασταν εκεί όταν κάναμε τους ετήσιους απολογισμούς. Γιατί θυμάστε ότι κάθε χρόνο ο συνδυασμός λέγαμε τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε. Και ακούγατε την κριτική μας όπως άκουγαν και οι πολίτες Καστοριάς. Σήμερα δυστυχώς με τον πιο επίσημο τρόπο επιβεβαιώνεται ότι όλα αυτά που λέγαμε τότε ήταν αλήθεια. Το βλέπαμε να έρχεται, βλέπαμε αυτή την πτώση που στην οικονομία της περιοχής να έρχεται και το λέγαμε και προειδοποιούσαμε και προτείναμε. Δυστυχώς δεν εισακουσόμασταν, οι προτάσεις μας δεν εισακούστηκαν και αυτό που είδαμε πρόσφατα σε μια ανακοίνωση και είναι εντελώς επίκαιρο είναι ότι η Δυτική Μακεδονία εξακολουθεί να είναι τελευταία στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με ένα ποσοστό πραγματικά λυπηρό. Μια περιφέρεια που έχει μεγάλη ανάγκη από τον οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πόρο να είναι σε μόλις 8,2% αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Τελευταία από όλες τις περιφέρειες. Και αυτό, αυτή η απώλεια των κονδυλίων που είχαμε στο ΕΣΠΑ αποτυπώθηκε δυστυχώς ότι και στον πλούτο που έχασε η περιοχή. Τα στοιχεία του ΑΕΠ που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν επίσημα δείχνουν ότι η Δυτική Μακεδονία στις χρονιές 14-15-16, αυτή τη τριετία δηλαδή, έχασε το 14% του ΑΕΠ της. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο γιατί αντιστοιχεί σε 600 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν από την οικονομία αυτής της περιοχής. Όταν την προηγούμενη πενταετία είχε χάσει 11%. Και όταν η χώρα αυτό το ίδιο διάστημα που εμείς χάσαμε 14% έχασε μόλις 0,07%. Που σημαίνει ότι κάποιες περιφέρειες είχαν θετικό ΑΕΠ. Και αυτός ο πλούτος που λέγαμε, θυμάστε το 2015, ότι χάθηκαν 230 εκατομμύρια, δεν έπεφταν στην οικονομία νέα χρήματα, όλο αυτό αποτυπώθηκε σε αυτή την τεράστια απώλεια για μια μικρή περιφέρεια όπως είναι η Δυτική Μακεδονία των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό αυτή την τριετία μετρήσαμε με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 5.500 νέους άνεργους. Είναι δυνατόν να προστίθενται 5.500 άνεργοι σε μια περιφέρεια που ήδη ήταν πρώτη στην ανεργία και έτσι φτάσαμε πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανεργία και όταν τα ποσοστά της ανεργίας των νέων είχαν αγγίξει πια το 70%. Όλα αυτά τα ευρώ που χάθηκαν μέσα από την οικονομία την τοπική καθρεφτίστηκαν θα έλεγα σε αυτό που ζήσαμε και σε αυτό που ζουν φυσικά οι επιχειρήσεις που άλλες κλείνουν και άλλες μεταβίες επιβιώνουν. Εμείς δεν χαιρόμαστε καθόλου που επιβεβαιωθήκαμε. Να προστατεύσουμε τον τόπο από αυτή την πορεία προσπαθήσαμε. Όλα αυτά τα 4,5 χρόνια. Όμως ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω, είμαστε στο σήμερα και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όλα αυτά που τα είπα για να πω ότι δεν έχει ευκαιρία αυτός ο τόπος, γιατί τα στοιχεία δείχνουν το 2017, 2018 και 2019, αυτή η τριετία, που τα στοιχεία της θα βγουν μετά, αυτή η κάθετη πτώση θα είναι ακόμη πιο τρομακτική. Άρα αυτό δείχνει μια πλήρη αποδόμηση της όλων των οικονομικών κλάδων στην περιφέρεια, όχι μόνο της ενέργειας. Είναι ένα σημαντικό ποσό, αλλά όχι όλο. Αυτό δείχνει ότι καταραίουν όλοι οι τομείς της οικονομίας. Και εσείς το ζείτε όσοι έχουν σχέση, θα έλεγα, με την πραγματική οικονομία, αυτό το ζουν. Άρα λοιπόν στην επόμενη περίοδο, ο λόγος όλων μας πρέπει να είναι τι θα κάνουμε για να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή του τόπου, της οικονομίας του τόπου. Και κυρίως και οι πολίτες, στους οποίους εμείς άμεσα απευθυνόμαστε μέσα από εσάς, είναι ότι θα πρέπει να επιλέξουν εκείνους που θα τους πείσουν ότι έχουν πρόταση και λύση για ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι προθέσεις, προσέξτε. Όλοι έχουμε καλές προθέσεις αυτό το. Όλοι θα ακουστεί αυτό το διάστημα και θα τοποθετηθούμε κι εμείς ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και όλα αυτά που ακούμε συχνά στις προεκλογικές περιόδους. Είμαστε όμως σε μια φάση που αυτό δεν αρκεί. Ο καθένας πρέπει να πείσει και με το συνδυασμό του και με το λόγο του και με τις λύσεις που θα πει ότι έχει συγκεκριμένο σχέδιο για να δώσει απάντηση σε αυτό το πρόβλημα της κατάρρευσης της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας. Και οι πολίτες έχουν πια ένα πατριωτικό καθήκον να σκεφτούν πάρα πολύ τι θα ψηφίσουν στην περιφέρεια.
Γιατί τα κονδύλια δεν είναι στην εθνική κυβέρνηση. Τα κονδύλια είναι στις περιφέρειες. Η περιφέρεια έχει τα αναπτυξιακά εργαλεία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Άρα οι πολίτες που περισσότερο αυτό το διάστημα των πραγμάτων ασχολούνται με τους δήμους γιατί είναι πιο κοντά σε αυτούς, πρέπει να σκεφτούν την περιφέρεια. Αυτό που διακυβεύεται, δηλαδή την ίδια την ανάπτυξη του τόπου. Και επειδή είμαστε στην Καστοριά, με ακούτε πάντα να μιλάω και για τα θέματα της Καστοριάς, είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση εδώ, γιατί κανένα από αυτά τα σημαντικά ζητήματα που έπρεπε να ξεκινήσουν την προηγούμενη πενταετία, δεν ξεκίνησε. Πολύ επιγραμματικά θα τα πω έτσι για να δώσω μια εικόνα της περιοχής και για να έχει αξία αυτό που θα πούμε μετά. Το ξέρετε και το ζήτη ότι στη Ιγούνα την περίοδο 14-16 γνώριζε τη μεγαλύτερη πτώση. Οι εξαγωγές της μειώθηκαν από το 60%, από τα 340 εκατομμύρια περίπου που είχατε το 13 εξαγωγές, πέσαμε στα 20 εκατομμύρια το 17, με στοιχεία του ίδιου του συνδέσμου της ελληνικής δούλας. Άρα και αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν έγινε κάτι για τον κλάδο, που εμείς θα πούμε τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μετά από συζητήσεις που είχαμε με τους ανθρώπους του κλάδου. Γιατί όλο αυτό το διάστημα τους ακούγαμε και συζητούσαμε μαζί τους. Με μία κουβέντα θα πω ότι το περίφημο Master Plan δεν έχει χρηματοδότηση, δεν ξεκίνησε η χρηματοδότησή του. Προσέξτε, δεν έπεσε χρήμα. Δεν μιλάμε για κάτι που είναι στα χαρτιά. Σε μία πενταετία, όταν θες να προχωρήσεις ένα σχέδιο, το εντάσσεις σε ένα χρηματοδοτικό πακέτο, το ενεργοποιείς, έχεις και χρόνο για σχεδιασμό, και στη συνδυασμό τέλος το χρηματοδοτείς. Δεν χρηματοδοτήθηκε λοιπόν αυτό το πλάνο. Είναι στο μηδέν η χρηματοδοτήση. Το φυσικό αέριο, θυμάστε όσοι ήσασταν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Καστοριάς, είχε πει ο κ. Καρπίδης ότι το 19 θα ξεκινήσουν τα δίκτυα. Μία ματιά να ρίξει κανείς στους πίνακες του ΕΣΠΑ της διαχειριστικής αρχής, ούτε αυτό το 1 εκατομμύριο που ήταν ελάχιστο, ήταν για τα μάτια, δεν ξεκίνησε να αξιοποιείται. Και φυσικά ο κόσμος το ξέρει καλύτερα γιατί δεν βλέπει κανένα δίκτυο να δημιουργείται. Το ΕΣΠΑ. Με ακούσατε το 15 κατήγγυλα ότι όλη η περιφέρεια έχασε 230 εκατομμύρια και η Καστοριά έχασε πάνω από 30 εκατομμύρια από ενταγμένα έργα που απεντάχθηκαν. Αυτό όμως που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι ότι από το 15 και μετά ούτε ένα ευρώ έπεσε στην πραγματική οικονομία αυτής της περιφερειακής ενότητας από το καινούριο ΕΣΠΑ, το τρέχον ΕΣΠΑ. Δεν λέω αν εντάχθηκαν έργα. Οι εντάξεις είναι χαρτιά. Αυτό που έχει σημασία σε 5 χρόνια, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει από το 14, είναι να πέσει χρήμα στην οικονομία. Και δεν έπεσε ούτε ένα ευρώ. Πρωτογενείς τομές αρδευτικά. Όλα τα αρδευτικά έχουν μείνει μισοτελειωμένα. Τα φράγματα έμειναν λίμνες, τα αρδευτικά δεν βελτιώθηκαν και αυτό συμβαίνει βέβαια σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και φεύγει στην Καστοριά. Έχουμε δαπανίσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε φράγματα και αυτό δεν έχει γίνει άρδευση. Γιατί οι αρδευόμενες εκτάσεις και τα δίκτυα είναι αυτά που θα τριπλασιάζουν το εισόδημα των αγροτών. Νερό θέλουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Και ενώ λοιπόν την προηγούμενη περίοδο και μέχρι το 2011 δαπανήθηκε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για φράγματα, μένουν μισοτελειωμένα. Και το μεγαλείο είναι εδώ στην Καστοριά. Δηλαδή όταν στη Βασιλιάδα δεν συνδέθηκε το υπάρχον αρδευτικό με το φράγμα για 250.000 ευρώ και την ίδια στιγμή η πρώτη δόση που δικαιούται η περιφέρεια από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και είναι στα χέρια της περιφέρειας, τα 47 εκατομμύρια είναι στο απόλυτο μηδέν, περιμένουμε εμείς να ανατάξουμε τον πρωτογενή τομέα. Το φράγμα της Καστοριάς πάει ξανά για πένταξη, του Νεστορίου συγγνώμη. Το 2015, ξέρετε πολύ καλά, απεντάχθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και ξαναεντάχθηκε με μία διορία να ολοκληρωθεί άλλα 3 χρόνια. 31-12-18 έπρεπε να τελειώσει. Και εμείς είμαστε σε μία φάση που ακόμη σκέφτονται πώς θα βγάλουν έκτοτε τον εργολάβο ή τι θα κάνουν για να το συνεχίσουν. Το Περιφερειάρχης θέλει να μεταφέρει το έργο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και το έργο θα ξαναχαθεί για άλλη μία φορά. Ένα έργο που θα έδινε νερό σε 72.000 στρέμματα. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της περιφέρειας, της Καστοριάς, της περιφερειακής ενότητας. Και μέσα από αυτή την καθυστέρηση, τα 5 χρόνια που έφυγαν έτσι για το έργο,
Προφανώς έληξε και η προσφορά σύνδεσης για το υδροελεκτρικό, που σε 5 χρόνια θα έδινε από 1 εκατομμύριο ευρώ, αν το έργο ολοκληρωνόταν στην περιφερειακή ενότητα, για να γίνονται ένα σωρό πράγματα. Και πήρε και αυτό μια παράταση ελάχιστη για το επόμενο διάστημα. Παράταση στην παράταση. Ναι, αλλά κάθε παράταση σημαίνει ότι χάνεται ο πλούτος από αυτή την περιφέρεια. Και αυτό είναι που αποτυπώνεται μετά στα νούμερα και κλαίμε όλοι μαζί για το αποτέλεσμα. Για το σχέδιο διαχείρισης της λίμνης δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Είναι μια λυπηρή ιστορία. Δεν έγινε τίποτε. Ο φορέας ακόμη ο καινούριος είναι στα χαρτιά. Και μια απλή πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για το φορέα που σωστά έγινε ένας σημαντικός φορέας με έδρα την Καστοριά. Έπρεπε να υπάρχει μια ρύθμιση για την μεταβατική περίοδο. Να συνεχιστούν τα έργα. Πότε να κάνει προσλήψεις ο φορέας τώρα, πότε να ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι, πότε να ξαναξεκινήσουν τα έργα, όταν μια σημαντική υπηρεσία της ΠΕ Καστοριάς που μέχρι τώρα σήκωσε το βάρος αυτής της προσπάθειας, εδώ και ένα χρόνο δεν μπορεί να ασχοληθεί, διότι δεν έχει αρμοδιότητα. Οι πλωτές εξέδρες, το ΔΙΝΑΚ, σημαντικά έργα για τον αυταθλητισμό, που είναι σημαντική για την ίδια την επιχειρηματικότητα της περιοχής, έχουν μείνει στάσιμοι. Στις επιχειρήσεις δεν πήγε ούτε ένα ευρώ από το ΠΕΠ σε όλη την περιφέρεια. Στη πιο κρίσιμη περίοδο που έχουν τα μύρια όσα προβλήματά τους, ούτε ένα ευρώ δεν έπεσε στις επιχειρήσεις για οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι. Για κεφάλαιο κίνησης μέσα από το περίφημο Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που θα ήταν χαμηλό το καδάνια, χρηματοδοτικά εργαλεία, στήριξη για εξωστρέφεια που τόσο το χρειάζεται εδώ στην Καστοριά η Μούνα και οι άλλες επιχειρήσεις. Ο τουρισμός χρειάζεται εξωστρέφεια, πρέπει να πεις, να χρηματοδοτήσεις το πλάνο σου για τον τουρισμό. Αυτά τα κονδύλια λοιπόν το ΕΣΠΑ είναι όλα στο μηδέν. Είναι, και δεν είναι πολλά, δηλαδή στα 340 εκατομμύρια, μόλις 50 εκατομμύρια, 60 ήταν, 60 εκατομμύρια είναι για τις επιχειρήσεις. Και είναι στο απόλυτο μηδέν. Και βέβαια, κερασάκι στην τούρτα, τα 170 ακίνητα και εκτάσεις γης της Καστοριάς, και μέσα σε αυτή είναι λυπηρό ότι είναι και η παράκτια περιοχή της λίμνης, είναι τα εμβληματικά μνημεία της Καστοριάς, πέρασαν στο υπερταμείο. Είπα και πριν ότι ό,τι έγινε έγινε, ο κόσμος θα κρίνει και θα δώσει ευθύνες. Το θέμα είναι ότι θα δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Από όλα όσα σας είπα, φαντάζομαι γίνεται κατανοητό ότι για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση χρειάζονται δομικές αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές. Η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν υπάρξει μια σημαντική παρέμβαση που θα αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση της οικονομίας περιφέρειας. Για να γίνει αυτό, σε επίπεδο περιφέρειας καταλαβαίνω ότι πρέπει να τελειώσουν μεγάλες υποδομές. Διότι οι ευρωπαϊκοί άξονες που διασχίζουν την περιφέρεια πρέπει να ολοκληρωθούν. Και ο Ε65 και ο κάθετος άξονας από τη Λάρισα μέχρι την Ίκη. Ήμασταν πρόσφατα σε μια μεγάλη εξαγωγική επιχείρηση του Αμιντέου που κάνει κρασιά. Και το ίδιο βέβαια μου είπαν και στην Καστοριά. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι όφελος θα έχουμε στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα αν η απόσταση από την Κοζάνη στην Αθήνα μειωθεί μισή ώρα. Μισή ώρα. Και εμείς έχουμε κονδύλια, τα βλέπουμε, τα χάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα λοιπόν οι μεγάλες υποδομές πρέπει να κλείσουν. Και μεγάλη υποδομή για την Καστοριά, για την εξωστρέφειά της είναι το αεροδρόμιο. Θα το πούμε στη συνέχεια. Πριν πω αυτά που θα πω για το τι πρέπει να γίνει στην Καστοριά και τι λέμε εμείς και ποιο είναι το όραμά μας, θέλω να πω, να προλάβω τις τυχόν ερωτήσεις από το πώς θα γίνουν αυτά. Και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κρίση που έχουν οι περιφέρειές της και να μπορέσει να αναταχθεί γενικότερα η οικονομία στις χώρες της κρίσης, στις περιφέρειες της κρίσης. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πακέτο που ξεκίνησε το 2015 και τελειώνει το 2030. Είναι το περίφημο σχέδιο Juncker, στο οποίο έχουμε πρόσβαση και εμείς ως περιφέρεια, που έχει πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Και σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν έχουμε κάνει καν αίτηση. Όχι να πάρουμε ένα ευρώ. Δεν έχουμε καν αιτηθεί.
Και βέβαια πώς να αιτηθούμε όταν ακόμη και αυτά που έχουμε τα δικά μας, τα λίγα, τα 340 εκατομμύρια του ΠΕΜ μας, είμαστε ακόμη στο 8% αξιοποίηση. Άρα λοιπόν τα χρήματα για αυτό το σοκ που χρειάζεται η οικονομία μας είναι σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πακέτο που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτούς τους πόρους που χρειαζόμαστε εκεί θα τους βρούμε. Γιατί και ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε αυτή την πολλή δουλειά, γιατί χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά για να έχεις πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Εκεί δεν μετράει ούτε να είσαι πολιτός μιας κυβέρνησης, ούτε να είσαι ο εκλεκτός κάποιας παρέας. Εκεί μετράει το πόσο σοβαρά έχεις στοιχειοθετήσει την πρότασή σου και το πόσο έγκαιρα έχεις ζητήσει να γίνουν κάποια πράγματα, πόσο καλά έχεις ολοκληρώσει τις αδειοδοτήσεις που χρειάζονται και πόσο πείθεις ότι με αυτή την επένδυση που ζητάς πραγματικά μπορείς να συμβάλλεις στο να αλλάξει μια περιοχή, την αναπτυξιακή της Ρώτης. Ότι αυτό το πράγμα είναι πράγμα αναπτυξιακό, να επιχειρηματολογήσεις. Εμείς λοιπόν αυτήν τη δουλειά θα κάνουμε. Την πολύ σκληρή δουλειά. Γιατί αφενός ξέρουμε ότι αυτή η περιφέρεια έχει πηγές πλούτου. Έχει πλούτο και μπορεί να ζήσει από αυτές τις πηγές πλούτου. Αρκεί να μπορέσει να κάνει μέσα από ένα σχεδιασμό και χρηματοδότηση αυτά που χρειάζονται. Ξεκινήσαμε αυτή την παρουσίαση του ψηφοδελτίου από την Καστοριά, γιατί με τον πιο εμφατικό τρόπο θέλουμε να δώσουμε να γίνει κατανοητό και στους πολίτες ότι αυτή η περιφερειακή ενότητα είναι το καλύτερο παράδειγμα, η καλύτερη πρόταση αν θέλετε, είναι η καρδιά της νέας οικονομίας που πρέπει να δομήσουμε στην περιφέρεια της δικής μας. Είναι η νέα οικονομία που συνδέει ό,τι καλύτερο είναι να δώσει ένας τόπος. Δηλαδή την αγροδιατροφή που πίσω κρύβεται ένας πρωτογενής τομέας, τον τουρισμό της που είναι ένας πυλώνας που πρέπει να κάνουμε, τον πολιτισμό της που για μας είναι αναπτυξιακός πυλώνας και ο πολιτισμός, και όλο αυτό να συνδεθεί με την υγιή επιχειρηματικότητα που θα υποστηριχθεί μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία και χρηματοδοτήσεις και μεγάλες υποδομές. Αν αυτό φτιάξουμε, περνάμε σε μια άλλη περίοδο, ως περιφέρεια. Αυτή τη νέα περίοδο πρέπει να κάνουμε, τη νέα οικονομία της περιφέρειας. Η Καστοριά λοιπόν της λίμνης, των μεγάλων ξενοδοχειακών υποδομών, των πανέμορφων δασών, των πολιτιστικών μνημείων, πρέπει να δέσει αυτό το αναπτυξιακό όραμα που εμείς εδώ σε αυτό το τραπέζι έχουμε για αυτή την περιφερειακή ενότητα. Πίσω από κάθε λέξη όμως κρύβεται ένας ολόκληρος τομέας. Δεν θέλω να το αναλύσω και δεν είναι η στιγμή, θα τα πούμε στο πρόγραμμά μας και δεν θέλω να σας κουράσω. Όμως δεν μπορούμε στην Καστοριά να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα αν όπως σας είπα δεν αλλάξουμε καταρχήν τα νερά και αν δεν πάρουμε ως περιφέρεια ενεργό μέλος στη μεγάλη διαπραγμάτευση που γίνεται αυτή την περίοδο για το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Την διαπραγμάτευση στην Ευρώπη την κάνουν οι περιφέρειες, γιατί είμαστε στην Ευρώπη των περιφερειών, δεν την κάνουν οι κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ήδη περάσει σε μια φάση όπου αν συνεχιστεί έτσι με εμάς απόντες, γιατί απούσα είναι η Δυτική Μακεδονία σήμερα από αυτή τη συζήτηση, κινδυνεύουμε να χάσουμε πάνω από 30% των χρηματοδοτήσεων του καινούργιου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Τα πρώτα δείγματα τα είδαμε ήδη. Χάσαμε τις βιολογικές καλλιέργειες, χάσαμε την εξισωτική αποζημίωση, του κτηνοτρόφιμου που μακούν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρουν γιατί πήραν σήμερα αντί για 8.000-2.000 ευρώ. Ξέρουν όμως ότι αν συνεχίσει έτσι, αυτοί θα κλείσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες. Μιλούσαμε προχθές με έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος έχει 1.000 πρόβατα. Και ο οποίος δεν έχει πια τη δυνατότητα, γιατί περίμενε την εξωτική του αποζημίωση για να πάρει ζωοτροφία. Γιατί η ορεινή κτηνοτροφία, εμείς ορεινή περιφέρεια κατά 80% έχει μεγάλο κόστος. Η Ευρώπη όμως τη θέλει γιατί έχει τεράστια ποιότητα, ποιοτική διαφορά. Και γι' αυτό τη χρηματοδοτεί. Και αντί να έρθουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις σε εμάς, με μία αλλαγή στις επιλογές που έγιναν ερήμην αυτής της περιφερειακής αρχής, αυτή η εξωτική αποζημίωση μοιράστηκε σε όλη τη χώρα. Την πήραν όλοι. Πήρε η Θεσσαλία, πήρε η Κεντρική Μακεδονία. Ναι, αλλά σε εμάς θα σβήσει η κτηνοτροφία.
Και εμείς εδώ υποδεχόμαστε τον Κύριο Αποστόλου, ενώ βιώναμε αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα βλέπω ότι, και αυτό θέλω να το πω για να τα ακούσουν και οι αγρότες που μας ακούνε, ότι με παρέμβαση των Γάλλων προσπαθούν να πούν ότι οι συνδεδεμένες επιδοτήσεις, καταλαβαίνει ο κόσμος μας ακούει, θα δοθούν μόνο στα οργανωμένα σχήματα αγροτών, συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών. Οι ομάδες παραγωγών όμως στη χώρα μας είναι μόλις 8%. Άρα, ή δεν θα πρέπει να αφήσει αυτό να γίνει, γιατί θα χάσει κονδύλια, ή θα πρέπει με γρήγορα βήματα, δεν μπορείς να το ανατρέψεις, να κάνουμε τις ομάδες παραγωγών. Και η κατεύθυνση είναι αυτή. Να κάνουμε οργανωμένα συλλογικά σχήματα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά επειδή είμαστε στην Καστοριά, η ΤΟΕΦ χρειάζεται μια τεράστια προσπάθεια, μια προσπάθεια στήριξης για να εξυγχρονίσουν οδευτικά δίκτυα, να μειώσουν το κόστος της ενέργειας, να εφαρμόσουν έξυπνες μεθόδους καλλιεργητικές, και σε αυτό εμείς θα σταθούμε δίπλα τους, γιατί πρέπει να μείνουν ζωντανοί. Τους χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το πρωτογενή τομέα. Όπως και οι συνεταιρισμοί, δασικοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί και όλοι αυτοί. Θα τα πούμε αναλυτικά με τους αγρότες όταν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, και γι' αυτό δεν αναφέρουμε σε όλα τα υπόλοιπα, στην στήριξη της ΓΕΟΚΑ που έχουμε εδώ, στην μεταποίηση που χρειάζεται, στην τυποποίηση, στην πιστοποίηση και της ποσότητας και της ποιότητας που χρειαζόμαστε στα αγροτικά προϊόντα, όλα αυτά. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι που ακουμπάει πίσω από αυτό το όραμά μας για τη νέα οικονομία είναι η στήριξη του επιχειρηματικού τομέα. Δεν μπορείς χωρίς ρευστότητα και χωρίς φτηνό χρήμα να στηριχθείς στο επιχειρηματικό τομέα. Εμείς λοιπόν θα ενεργοποιήσουμε επιτέλους αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει ανάγκη ο επιχειρηματικός κόσμος της περιφέρειας. Στην ουσία οι άνθρωποι παλεύουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά έχοντας λιγότερα εφόδια από ό,τι έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Δεν μπορεί μια δικιά μας επιχείρηση να δανείζεται με 8 ή 12% και μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή με 4%. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για αυτό το πράγμα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε, πρέπει να κάνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για όλα αυτά που χρειάζεται ο επιχειρηματικός τομέας. Για την έρευνα, για την καινοτομία. Πάμε σε περιοχές επιχειρήσεις και όχι μόνο δεν χρηματοδοτούνται με κεφάλαιο κίνησης για τα ερευνητικά τους προγράμματα, για τα επιχειρηματικά τους σχέδια που κυρίως οι άνεργοι, ακόμη χειρότερα δεν έχουν ούτε καν αυτές τις παροχές. Μας έλεγε επιχειρηματίας ότι δεν πάνε καν να πάρουν τα σκουπίδια από μια επιχειρηματική περιοχή που είναι αυτός, μικρομηχανική περιοχή. Δεν έχουν γεωτρήσεις, δεν έχουν ίδρυψη, δεν έχουν βιολογικούς καθαρισμούς να λειτουργούν. Εδώ έχουμε ένα βιοπά που θα πρέπει όλα αυτά να τα δίνει και ο επιχειρηματίας να έχει σκεφτεί μόνος του, μόνο την δικιά του επιχειρηματική δραστηριότητα, και είναι νεκρό. Εμείς λοιπόν σε αυτό, αυτό θα είναι το μεγάλο μας μέλημα. Εμείς θα σταθούμε δίπλα σε αυτούς που παράγουν. Δίπλα στους επιχειρηματίες. Αυτή θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αν δεν τους βοηθήσουμε, θα σβήσουν. 70% είναι το εμπόριο και η υπηρεσία στην Καστοριά. Είναι δυνατόν να μην στηριχθεί αυτός ο κλάδος? Πώς θα, η οικονομία της περιοχής καταραίει. Ώσπου να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα, αυτός ο κλάδος του τριτογενούς τομέα, εμπόριο, υπηρεσία, πρέπει να στηριχθεί. Και πάω τελευταίες μεγάλες υποδομές. Το φυσικό αέριο, σας το είπα. Για μας είναι προτεραιότητα η παροχή. Πρέπει να έχουμε παροχή και να κάνουμε ταυτόχρονα το φάκελο για να χρηματοδοτήσουμε τα δίκτυα. Γιατί αν τα δίκτυα τα χρηματοδοτήσουμε, καταρχήν πόροι για να χρηματοδοτήσουμε τα δίκτυα δεν υπάρχουν εθνικοί. Πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από ένα φάκελο συνεπένδυσης και μεγάλες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το σχέδιο Juncker και ίσως λίγο από το ΠΕΜ. Αυτό όμως όλο χρειάζεται μια προετοιμασία και να υποβληθεί για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, εφόσον βέβαια έχουμε διασφαλίσει την παροχή. Και το μεγάλο στοίχημα για την Καστοριά, για μας ο συνδυασμός ακούει στο όνομα αεροδρόμιο. Έχουμε ένα διεθνές αεροδρόμιο που πραγματικά κοιμάται. Είναι χωρίς αυτή τη ζωή και τις πτήσεις που πρέπει να έχει ένα αεροδρόμιο. Και όταν βλέπουμε δίπλα μας ένα άλλο περιφερειακό αεροδρόμιο, αυτό της Καβάλας παραδείγματος, να έχει ξεπεράσει και αυτό της Θεσσαλονίκης στην κίνηση του, σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι σύντομα, γιατί η σύνδεση με το αεροδρόμιο σημαίνει ανάπτυξη για την περιφέρειά μας.
που είμαστε μακριά αυτή τη στιγμή από τη Νότια Ελλάδα για παράδειγμα. Η δικιά μας θέση είναι ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα έχει ένα αεροδρόμιο. Και αυτό το αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο της Καστοριάς. Σε σύμπραξη με ιδιώτες, με χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ που θα φροντίσουμε, θα πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες υποδομές για να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο. Και πιστέψτε με, αν λειτουργήσει το αεροδρόμιο, θα λειτουργήσει και το βιοπάρκο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους αυτή την περιφέρεια και για συνδυασμένες μεταφορές και να υποβάλουμε ένα φάκελο για το, ακόμη και για το σιδηροδρομικό δίκτυο σύνδεσης, κάποτε λέγαμε για Καστοριά Πόδρα και το λιμάνι. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αλλά το πρώτο βήμα για αυτή την προσπάθεια είναι το ίδιο το αεροδρόμιο. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, τον περίοδο που πέρασε και μάλιστα τώρα τελευταία, έστω και προεκλογικά, πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση για την Καστοριά. Και αυτό ήταν το Πανεπιστήμιο. Η επιτέλους η Καστοριά αποκτά μια πανεπιστημιακή σχολή και δύο επιπλέον τμήματα. Αυτό όμως, αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που γράφεται στα χαρτιά. Το πραγματικό πανεπιστήμιο θα δημιουργηθεί, θα κάνει τις υποδομές. Πρέπει λοιπόν πολύ γρήγορα να θωρακιστεί αυτό που λέγεται αυτή τη στιγμή το κομμάτι του Πανεπιστημίου της Καστοριάς, για να μην έχουμε άλλη μία απώλεια στο επόμενο διάστημα όπως αυτή που έχει βιώσει αυτή η περιοχή. Το Πανεπιστήμιο, εφόσον συνδεθεί και με την τοπική οικονομία, θα δώσει άλλη ανάπτυξη στην περιοχή, σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν άξιοι άνθρωποι οι οποίοι θα συνδεθούν αναγκαστικά με την, και αυτό θα το φροντίσουμε και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, με την τοπική οικονομία να τις δώσουν όθηση. Προϋπόθεση όμως για όλα αυτά είναι να υπάρξει το Πανεπιστήμιο. Και το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο οι πανεπιστημιακές υποδομές. Το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο θα το σώσει η πόλη. Ένα πανεπιστήμιο γίνεται ελκυστικό αν είναι ελκυστική η πόλη που το φιλοξενεί. Άρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε το πανεπιστήμιο εκτός από τις υποδομές, πρέπει να θωρακίσουμε και την πόλη. Η πόλη χρειάζεται μια γενναία ανάπλαση όλου του ιστορικού της κέντρου, όλου του παραλιακού της μετόπου, να γίνει μια σύγχρονη πόλη που από την είσοδό της μέχρι το τέλος της θα λέει ότι αυτή είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη και, και δικαίως φιλοξενεί ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, μια πανεπιστημιακή σχολή. Και τα τμήματα αυτά που αν θέλουμε να μείνουμε και αυτά πρέπει να ανταχθούν σε μια σχολή. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε σπασμένα τμήματα. Τα τμήματα ανήκουν στις σχολές. Άρα λοιπόν, και αυτό που με λυπεί πραγματικά και θέλω να σας το πω, είναι ότι αν εξαντληθούμε σε μια κοκορομαχία μεταξύ των περιοχών για να μοιράσουμε 3.000 φοιτητές, όταν δίπλα μας σε βαλκανικές χώρες μιλάνε για 25.000 φοιτητές, καταλαβαίνετε ότι κάτι κάνουμε λάθος. Ή θα κάνουμε λοιπόν ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα έχει ξενόγλωσσα τμήματα, θα έχει μεταπτυχιακά τμήματα, που θα το φιλοξενούν ελκυστικές πόλεις και ελκυστικές περιοχές, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να έχει ένα brand name και να είναι ελκυστικό στους Βαλκάνιους γείτονές μας, και αντί να στέλνουμε εμείς τα παιδιά μας στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία και στην Βουλγαρία, να γίνουμε τόσο ελκυστικοί που να έρχονται αυτοί, αυτό το Πανεπιστήμιο απλώς θα διαιωνίζει τη μιζέρια μας. Εμείς λοιπόν για ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο λέμε ότι θα παλέψουμε. Ένα Πανεπιστήμιο που θα είναι αντάξιο αυτών των άλλων χωρών. Το σχέδιο διαχείρισης λίμνης το είπαμε. Για την υγεία και την πρόνοια δεν θέλω να πω πολλά, μόνο ένα πράγμα. Σίγουρα τα νοσοκομεία μας πρέπει να γίνουν σίγουρα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Τις χρηματοδοτήσεις για τα νοσοκομεία, για τους εξοπλισμούς και τα κτηριακά τους, τις έχουν οι περιφέρειες. Μ' ακούσατε πολλές φορές να φωνάζω γιατί χάσαμε την προηγούμενη περίοδο 24 εκατομμύρια που θα μπορούσαν να γίνουν εξοπλισμοί στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία, όταν έχεις τόσα χρήματα, δεν πρέπει να περιμένουν να φέρουν κρεβάτια και σεντόνια οι ιδιώτες, γιατί βλέπουν την κατάσταση και το κάνουν. Η περιφέρεια έχει τα χρήματα. Όμως θέλω να σταθώ κυρίως στο κομμάτι των ΑΜΕΑ. Η πρόνοια. Δεν μπορούμε να είμαστε μια πολιτισμένη περιφέρεια αν δεν προβλέψουμε
Για αυτά τα άτομα, για αυτές τις ευπαθείς ομάδες, προνοιακές υποδομές, και όταν λέω προνοιακές υποδομές, αυτές έχουν ονοματεπώνυμο, έτσι. Είναι τα κέντρα στήριξης, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Και κυρίως είναι αυτά τα κέντρα ημιαυτόνομης διαβίωσης, όπως λέγονται. Αυτά υπάρχουν τα χρήματα στο ΕΣΠΑ για να γίνουν, για να μπορούν να στηριχθούν αυτά τα άτομα, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτισμένες χώρες, όταν δεν θα υπάρχουν οι γονείς για να τα στηρίξουν. Που επιπλέον θα τους δίνουν και τη δυνατότητα να απασχοληθούν, να αισθάνονται χρήσιμοι. Θα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία αν αυτόν τον πληθυσμό της δικιάς μας περιφέρειας δεν φροντίσουμε με πολύ πραγματικά, με επιμέλεια και με πολλή δουλειά να το στηρίξουμε, να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν. Αυτό λοιπόν για μας θα είναι το κύριο μέλημά μας. Το προηγούμενο διάστημα θα παρακολουθήσατε ίσως και από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει ότι επισκεφτήκαμε διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς. Από τον Εστόριο ως το Πταγόρι και από την Καστοριά μέχρι το Άργος, από την Κορισό και τη Λιθιά που έχουμε πάει, από τα Κορέστια, από τη Μεσοποταμία, ένα πράγμα ακούγαμε και ακούμε. Αυτό που πονάει στον κόσμο. Τα παιδιά μας φεύγουν και η ανεργία πλέον δεν αντέχεται. Από εκεί που κάθε σπίτι είχε έναν άνεργο, πλέον κάθε σπίτι μπορεί να έχει 3 και 4 άνεργους. Και το μεγάλο αίτημα είναι οι νέοι άνθρωποι να μην φύγουν και να τους δοθεί μια προοπτική στον τόπο τους. Και επειδή, όπως σας είπα και πριν, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όλοι όσοι θα ζητήσουν την ψήφο των πολιτών, επειδή ξέρουν ότι αυτό είναι το μεγάλο καημός μιας ολόκληρης περιφέρειας που είναι και πρώτη στην ανεργία, όλοι αυτοί λοιπόν θα μιλήσουν ότι θα πούνε ότι το βασικό τους μέλημα είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Και το ερώτημα που βάζει και ο κόσμος, αν θέλετε, είναι αφού αυτό είναι το μέλημα και το προηγούμενο και αυτοί μίλησαν, γιατί αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γιατί αντί να μειώνεται, ενώ έρχονται χρηματοδοτήσεις, πακέτα, ακούν οι άνθρωποι. Προχθές ο κύριος Γκάρπης στην Φλόρινα είπε δόθηκαν μερικά εκατομμύρια που δόθηκαν. Γιατί λοιπόν δεν έχουν δοθεί αυτές τις θέσεις εργασίας που τόσο ζητάει η κοινωνία. Η απάντηση είναι ότι οι μαγικές λύσεις σε αυτό το πράγμα δεν υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν δεν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, αν δεν έχεις γνώση και αν δεν ξέρεις τον τρόπο που πρέπει να δουλέψεις, να έχεις αποτέλεσμα. Κυρίως όμως, είναι αυτό που χρειάζεται, εγώ θα το πω, είναι μόνο δουλειά, πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, με αυτό το σχέδιο που έχεις βάλει για την ανεργία. Και αν δούμε γιατί δεν πέτυχε μέχρι τώρα τίποτα, είναι γιατί όλοι περιμένουν ότι κάποιος άλλος θα λύσει το πρόβλημα. Ο κύριος Καρυπίδης περίμενε ότι θα το λύσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ότι αλλού είναι η λύση. Ο κύριος Κασαπίδης τον άκουσα προχθές σε μια ομιλία του όταν είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι εμείς θα ζητήσουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό πακέτο για την ανάπτυξη της περιφέρειας από την κυβέρνηση. Και οι δύο κάνουν το ίδιο λάθος. Τη λύση δεν θα τη δώσει καμιά κυβέρνηση. Δεν μπορεί. Η λύση υπάρχει, όπως σας είπα και πριν, στις χρηματοδοτήσεις ενός σχεδίου που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας από την Ευρώπη. Αν εσύ καθίσουμε τώρα και περιμένουμε από την οποιαδήποτε κυβέρνηση να φτιάξει ένα χρηματοδοτικό πακέτο, αυτό δεν υπάρχει. Άρα αυτό που πρέπει να κρίνουμε είναι αν μπορεί αυτός που μιλάει για θέσεις εργασίας να ανοίξει δρόμο σε χρηματοδοτήσεις. Για αυτό το σχέδιο που λέει, αν έχει πει σχέδιο. Γιατί στην προηγούμενη περίοδο ο κ. Καρυπίδης έλεγε το σχέδιο να το φτιάξω μετά τις εκλογές. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο και πώς θα το χρηματοδοτήσεις. Και όπως σας είπα και πριν, κανένα σχέδιο δεν χρηματοδοτείται από την οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είναι τεκμηριωμένο. Άρα θέλει πάρα πολύ δουλειά για να τεκμηριώσει ένα σχέδιο. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δουλειά, μόνο δουλειά, πάρα πολύ δουλειά, αλλά πολύ συγκροτημένη. Εμείς δεν θα τρέχουμε σαν τους Βέλγους, εμείς θα κάνουμε πολύ συγκροτημένη επιτελική δουλειά και επιχειρησιακή δουλειά για να δώσουμε αυτή τη λύση.
Εσείς ξέρετε ότι ασχολούμαι χρόνια με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πλέον μετά από 4 χρόνια έχουμε γνωριστεί 4,5. Και λέω αυτό που λέω γιατί το δούλεψα, τα ξέρω από μέσα. Κάθε φορά χρειάζεται να μελετώ γιατί και εκεί τα πράγματα αλλάζουν, άρα πρέπει να ενημερώνεις, να βλέπεις πώς εσύ μπορείς να κερδίσεις περισσότερα για την περιοχή σου. Και αλλάζουν όλα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και πρέπει πάντα σε αυτή την πορεία, από τη μια να διαβάζεις και να μελετάς για να είσαι πάντα τιμοπόλεμος και ανταγωνιστικός σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες, και από την άλλη έχω έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και την ικανότητα να ακούω τους ανθρώπους. Και δεν μπορείς να επιβάλλεις κάτι άλλο στους ανθρώπους, στους νέους ανθρώπους, παρά να ακούσεις τι θέλουν αυτοί να κάνουν στην επαγγελματική του ζωή και να τους στηρίξεις αυτό που αυτοί θέλουν να κάνουν. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ αισιόδοξη ότι έχουμε παιδιά και ανθρώπους οι οποίοι είναι σε παραγωγική ηλικία που ξέρουν τι θέλουν να κάνουν και ζητούν αυτή τη στήριξη για να μπορέσουν και τη χρηματοδότηση. Εμείς λοιπόν αυτό θα κάνουμε. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί, αλλά ξέρουμε πώς μπορούμε, επειδή ξέρουμε τι θέλουν αυτοί, πού είμαστε δυνατοί, πού είναι δυνατοί οι άνθρωποι μας, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε για να δημιουργηθούν αυτές οι δουλειές που έχουν ανάγκη. Άρα για να κλείσω, η δική μας δύναμη είναι η γνώση, είναι η απόφασή μας να δουλέψουμε πολύ για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την οικονομία της περιοχής, να πάμε σε μια περιφέρεια με ισχυρή οικονομία, και το τρίτο είναι η συστράτευση δυνάμεων. Εμάς αυτά τα τρία σημεία μας κάνουν αισιόδοξους. Εμείς δεν κάναμε κανένα κομματικό κάλεσμα. Απευθύναμε ένα προσκλητήριο σε ανθρώπους από όλο το δημοκρατικό φάσμα και που είχαν τη διάθεση να δουλέψουν για τον τόπο τους. Και είχαν και την διάθεση να μπορέσουν να δουλέψουν σκληρά. Γιατί είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στην πραγματική οικονομία, αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα δεν πάει άλλο, και πάνω από όποιο κομματικό ή φιλικό ή οικογενειακή προτεραιότητα, βάζουν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ζήσει ο τόπος. Για να μπορέσει να κρατήσει εδώ τους ανθρώπους του. Σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτό το προσκλητήριο, είχαμε την τύχη να ανταποκριθούν άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα και να συστρατευτούν για αυτή την προσπάθεια. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον τόπο, ειδικά αυτή τη στιγμή. Γιατί ικανοί άνθρωποι δεν υπάρχουν μόνο σε έναν κομματικό χώρο. Ικανοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Και επειδή σε αυτή την περιφέρεια ζω, ξέρω, έχω προσλαμβάνωσης για τους ανθρώπους αυτούς. Και σε αυτούς τους ανθρώπους απίθυνε ένα προσκλητήριο. Με μόνο κριτήριο την όρεξή τους για δουλειά, το μεράκι τους, την αγωνία τους, για το πού πάει ο τόπος. Για μας δεν είναι το μεγάλο ζητούμενο, δεν είναι από πού προέρχεται μια υποψηφιότητα, αλλά πού απευθύνεται. Και ποια προοπτική δίνει στην κοινωνία και στον κόσμο. Και εμείς αυτή την προοπτική δίνουμε, σαν συνδυασμό. Θα ζωντανέψουμε μια περιοχή για να μείνουν στον τόπο τους τα παιδιά μας, να φέρουμε πίσω και αυτά που έφυγαν πιθανόν, να ζωντανέψει ο τόπος. Η δική μου υποψηφιότητα δεν έχει έρθει με κανένα χρήσμα. Ούτε με διορισμό. Γι' αυτό το λόγο είμαι τελείως απαλλαγμένη από δεσμεύσεις που επιβάλλουν θέσεις, που επιβάλλουν υποψηφιότητες, που απαγορεύουν τη διαφωνία. Είμαστε ελεύθεροι από εντολές άνεσα. Οι μόνες δεσμεύσεις που έχουμε ως συνδυασμός είναι οι πολίτες που θα μας, με την ψήφο τους θα μας βάλουν εκεί που θα έχουν επιλέξει. Αισιοδοξώ πραγματικά ότι θα πετύχουμε. Γιατί εσείς ξέρετε ίσως ότι δεν είμαι και πολιτικός καριέρας. Μπήκα στην περιφέρεια γιατί γνωρίζω έναν τομέα καλά. Αυτόν ήξερα, αυτόν υπηρετούσα. Εδώ ήθελα να είμαι. Δεν είμαι πολιτικός καριέρας λοιπόν, δεν έχω εξαρτήσεις και με αυτή την έννοια δεν φοβάμαι το πολιτικό κόστος. Και το λέω αυτό γιατί το επόμενο διάστημα, για να γίνουν αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές που είπαμε, πρέπει να πάρουμε και πολλές δύσκολες αποφάσεις. Και αυτές θα τις πάρουμε αν είναι για το καλό του τόπου και των ανθρώπων του. Η πείρα που έχω, η εμπειρία που έχω αναπτύξει όλο αυτόν τον καιρό
γιατί λόγω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τα οποία ασχολήθηκα και από τη θέση του ειδικού γραμματέα στο ΕΣΠΑ, είναι ότι έπαθα να συνεργάζομαι με άλλες περιφέρειες, άλλους λαούς, και αυτό με έπαθε να σέβομαι τους κανόνες της συνεργασίας. Γιατί η περιφέρεια πάνω απ' όλα είναι συνεργασία. Και πρέπει να σέβεσαι τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι και να αξιοποιείς τη γνώση όπου τη βρίσκεις. Και νομίζω ότι αυτό μέσα από την ενασχόλησή μου όλη αυτή την περίοδο με τα ευρωπαϊκά ζητήματα το έχω αποκτήσει μέσα από την πορεία αυτή την επαγγελματική. Η πεποίθησή μου είναι ότι τα σημερινά αδιέξοδα στα οποία είναι η περιφέρεια, γιατί είμαστε μπροστά σε αδιέξοδα με βάση όλα όσα σας είπα, είναι ότι χρειάζεται αυτός ο τόπος χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την προσωπική τους υπέρβαση για να μπορέσουν να υπηρετήσουν ένα μεγάλο στόχο. Και αυτός ο στόχος δεν είναι άλλος από τη σωτηρία της περιφέρειας και ο αγώνας για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και να μείνουν στον τόπο τα παιδιά μας. Αυτούς τους ανθρώπους έχω σήμερα δίπλα μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, αποδέχτηκαν αυτή την πρόταση, με τιμάει η συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο και είμαι σίγουρη ότι σε αυτόν τον αγώνα, με αυτούς τους ανθρώπους και τους άλλους που θα μπουν στην πορεία στην περιφέρεια, θα πετύχουμε αυτό που μόλις σας ανέπτυξα. Ότι αυτή η περιφέρεια μπορεί καλύτερα. Αυτή η περιφέρεια μπορεί να έχει μέλλον. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν θέλω να τους παρουσιάσω. Θα τους έχω εδώ με αλφαβητική σειρά. Είναι ο Γιακόπουλος ο Δημήτρης. Είναι ο Δικόρης ο Γιώργος. Είναι ο Μπούσης ο Ναού που για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Είναι η Πουσανίδου η Λίτσα. Ο Πανταζόπουλος ο Κώστας από εκεί. Ο Τζότζης ο Αποστόλης και η Χριστοφίδου η Ειρήνη. Το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που βέβαια τους ξέρετε γιατί είναι άνθρωποι εδώ της περιοχής. Θα πούν οι ίδιοι δυο κουβέντες για το βιογραφικό τους μείωμα και για το γιατί συστρατεύουν σε αυτόν τον αγώνα. Και θα ήθελα να τους δώσω το λόγο, έτσι πάλι αλφαβητικά όπως τον έχω εδώ πέρα, ξεκινώντας από τον Γιακόπουλο τον Δημήτρη. Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια εκλογική διαδικασία ως υποψήφιος και αυτό το αποφάσισα κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θεωρώ ότι πλέον οι νέοι άνθρωποι που έχουμε αποφασίσει να μείνουμε και να δουλέψουμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι και ο τόπος καταγωγής μας, θα πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή να είμαστε μόνο επικριτικοί για ό,τι στραβό συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς συνεχίζει να συμβαίνει ακόμα και σήμερα, αλλά να βγούμε μπροστά, να συμμετέχουμε στα κοινά και να συμβάλλουμε με τις ιδέες μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανεπτυγμένη, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους της περιοχής, όπως είπε σωστά και η κυρία Δημπηλιάδου πριν, να μείνουν στον τόπο και να συμβάλλουν συνολικά στην ανάπτυξή μας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο συμμετέχω είναι η ίδια κυρία Ζεμπηλιάδου, η οποία έχει αποδείξει και είμαι πεπισμένος ότι όλα αυτά τα χρόνια με τη σταδιοδρομία της έχει αποδείξει ότι έχει τις γνώσεις και την εμπειρία να οδηγήσει την περιφέρεια σε ένα καλύτερο αύριο. Ο στόχος ο δικός μου με τη συμμετοχή αυτή είναι να συμβάλλω υπεύθυνα και όσο μπορώ στο να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή περιφέρεια η οποία με την ιδιότητά μου ως πανεπιστημιακός θεωρώ ότι η διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική οικονομία μπορεί να συμβάλλει και να αποτελέσει ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξη συνολικά για όλη την παραγωγική διαδικασία και όλους τους παραγωγικούς κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά, να μην μακρηγορώ, θα έχουμε καιρό το επόμενο διάστημα να τα αναπτύξουμε. Ευχαριστώ την κυρία Ζεμπηλιάδου για την τιμή και την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και ελπίζω οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να τιμήσουν τον συνδυασμό μας συνολικά, ο οποίος αποτελείται από αξιόλογα πρόσωπα, οι οποίοι στόχο έχουν να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας ισχυρής περιφέρειας. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιακόπουλο και για όσα είπε.
και είναι σίγουρο ότι θα έχουν μια άρση συνεργασία. Θα το δείξω την πόλη. Γεια σας, επομένα. Είμαι ο Γιώργος Οδηγόλης, εργάζομαι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1982 σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, από διάφορες θέσεις, έχω καλύψει όλη την ιεραρχία, τα τελευταία 13 χρόνια ήμουνα στην περιοχή εδώ, ήμουν διευθυντής στο Άργος Οριστικό και τώρα είμαι τα τελευταία 2 χρόνια διευθυντής στο κατάστημα της Καστοριάς. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά προέρχεται από την γνώση των αρχαίων, της ρίσης των αρχαίων ότι δεν μπορεί να θέλεις να λέγεσαι πολίτης ενός τόπου και να μην ασχολείσαι με τα κοινά. Οι αρχαίοι Έλληνες σε αυτόν που δεν ασχολούνταν με τα κοινά ήταν το χαρακτηρισμό του ιδιώτη, ο οποίος ήταν προσβλητικός. Για την ασχόληση με τα κοινά και με την παρουσία μου εδώ πέρα με το ψηφοδέλτιο της κυρίας Βουλιάδου, είναι γιατί απλά έχω δει ότι και θέλει και μπορεί και θέλω και εγώ λοιπόν από τη δικιά μου την πλευρά να βοηθήσω ώστε αυτό που θέλει και μπορεί η ίδια, το όραμά της, να πραγματοθεί, να πραγματοποιηθεί. Δεν θέλω και εγώ περισσότερο να πω για την όλη ιστορία. Νομίζω ότι θα μιλήσω και πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο τον Διγόλη. Ο Μπούσης ο Ναόμι, είπαμε, δεν είναι εδώ. Από δύο κουβέντες σου είναι... Ναόμι τον γνώρισα μέσα από την ενασχόλησή του με τον αυταθλητισμό. Σε μία περίοδο που απεντάσσονταν τα έργα, πότε το έργο των πλωτών εξοδρών και πότε το πολυμηχάνημα και πότε είχαμε άλλα προβλήματα για τις χρηματοδοτήσεις των ναυταθλητικών δραστηριοτήτων. Και επειδή πραγματικά πιστεύουμε ότι ο ναυταθλητισμός είναι μία, στην ουσία για την περιφέρεια είναι μία αναπτυξιακή δραστηριότητα, πέρα από το σημαντικό γεγονός ότι αθλούνται οι άνθρωποι και ο αθλητισμός φέρνει τα νέα παιδιά σε επαφή με υγιείς τρόπους διαβίωσης και αισθάνονται την ευγενία άμυλα μέσα από τον αθλητισμό. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο ναυταθλητισμός στην Καστοριά μπορεί να αναδειχθεί σε πυλώνα ανάπτυξης, είναι ήδη πυλώνας ανάπτυξης, αλλά πρέπει να στηριχθεί παραπάνω. Ο Μπούσης Ναόμι λοιπόν είναι στο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυταθλητικού Ομίλου, ο ίδιος βέβαια ασχολείται και με τη Βούνα και νομίζω ότι θα δώσει, σηματοδοτεί σε αυτό το ψηφοδέλτιο όλο αυτό που λέμε για τη λίμνη και την προσπάθεια που πρέπει να γίνει γύρω από τη λίμνη και τις υποδομές που πρέπει να αναπτυχθούν εκεί. Η Πουσανίδου Λίτσα είναι παλιά, την Λίτσα την ξέρω από τότε που ήταν δήμαρχος στην Τυποταμία, Δήμος Αθλητών. Εγώ ήμουν στη διαχειριστική αρχή, οπότε η ζωή μας ξαναφέρει πολλές φορές, κάνει κύβουση, μας φέρει πάλι κοντά. Είμαι η Λίτσα Πουσανίδου, δουλεύω 30 χρόνια περίπου στην Διεύθυνση Διοίκησης, φυσικά και σε άλλα τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς σήμερα, οπότε την διοίκηση την έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα. Διετέλεσα δήμαρχος στο Δήμο Ακριτών και αντιδήμαρχος στο Καλλικρατικό Δήμο Νεστορίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφω στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με ένα ισχυρό κίνητρο την παρουσία της γεωργίας. Νομίζω ότι έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες όπως και εσείς και αυτό που νομίζω επίσης ότι γίνεται αντιληπτό και στον πιο δύσπιστο είναι ότι μέχρι τώρα ό,τι ακούγαμε ήταν μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση ιδεών με ανάπτυξη πολιτικών, με ανάπτυξη ιδεών επίσης, αλλά πρακτικά επί της ουσίας, με λύσεις, διεξόδους, προτάσεις, δεν έχω ακούσει ποτέ. Χαίρομαι γιατί είμαι εδώ. Χαίρομαι και ευχαριστώ τη Γεωργία γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Χαίρομαι γιατί θα μου δοθεί η δυνατότητα να στηρίξω την πρόταση και το όραμά της, που πλέον είναι όραμα κοινό όλων μας, για να πάρει η ΠΕΚ Καστοριάς και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ό,τι της αξίζει. Να γυρίσει το παιδί μου και τα παιδιά όλων των υπολείπων εδώ, σε ένα πάρα πολύ καλό χώρο, με πάρα πολύ καλές ευκαιρίες, που δεν γίνονται με μαγικό ραβδί που είπε η Γεωργία, αλλά μπορούν να γίνουν. Και επειδή η Γεωργία και θέλει και ξέρει και μπορεί, είμαστε όλοι εδώ. Και τέλος θέλω να πω κάτι. Χαίρομαι και είμαι πολύ περήφανη γιατί συμμετέχω σε μια ομάδα που ο καθένας από εμάς είναι αγωνιστής στο χώρο του.
και η πορεία και η διαδρομή του το αποδεικνύει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πολύ, Λίζα, και εγώ ευχαριστώ πραγματικά. Ο Πανταζόπουλος ο Κώστας. Είμαι ο Κώστας Πανταζόπουλος. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και διαμένω στους Αντολόκηπους Καστοριάς. Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο Αντολοκήπων, το Γυμνάσιο Κωνσταναζίου, το Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού και αποφύτησα από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Σχολής Φλόρινας. Είμαι δάσκαλος και τα τελευταία 7 χρόνια υπηρετώ στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Κατά τα φοιτητικά μου χρόνια ανέπτυξα συνδικαλιστική δράση. Ήμουνα αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου, πρόεδρος για 3 χρόνια. Στη συνέχεια, και αφού μπήκα στο επάγγελμα, ανέπτυξα συνδικαλιστική δράση στον κλάδο των δασκάλων. Υπήρξα ταμείας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, πρόεδρος. Είμαι τώρα αιρετός εκπρόσωπος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Καστοριάς και αναπληρωματικός αιρετός στο Συμβούλιο στο ΑΠΗΣΠΕ Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα είμαι για αρκετά χρόνια αντιπρόσωπος του Συλλόγου μου στην Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Έχω ασχοληθεί με πολιτιστικούς συλλόγους, έχω διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου του χωριού μου, του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Λαοκρατικού Συλλόγου Αντολοκήπων και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αποφάσισα να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της επικεφαλής του Συνδυασμού Ελπίδα, της κυρίας Γεωργίας Ζακελιάδου, σε εκλογές για την περιφέρεια και να στρατευτώ στην κοινή προσπάθεια της ίδιας και των συνυποψηφίων μου για κάποιους λόγους. Αρχικά για την αποτελμάτωση αυτού του τόπου, για τη δημιουργία περιφερειακής συνείδησης, για το σταμάτημα της τάσης φυγής των νέων στο εξωτερικό, για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την ανάκτηση του χαμένου χρόνου της περιφέρειάς μας. Εγγυητής της επιτυχίας για την πραγμάτωση των ρεαλιστικών στόχων που έθεσε η κυρία Ζεμπελιάδου πριν από λίγο σε εσάς, αποτελεί η γνώση, η θέληση και η εμπειρία της ίδιας, η οποία βέβαια, όπως βλέπετε και στη συνέχεια θα υπάρξουν και οι άλλες υποψηφιότητες, συνεπικουρείται από κάποιους ανθρώπους που έχουν μεράκι και θέληση να συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Το ψηφοδέλτιο είναι ένα ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο που έχει άτομα από όλους τους χώρους του δημοκρατικού φάσματος και είμαστε πολύ περήφανοι για τη συμμετοχή μας στο ψηφοδέλτιο αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Ζεμπελιάδου για την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι υποψήφιος με τον Συνδυασμό Ελπίδα και να συμβάλλω με τις όποιες δικές μου δυνατότητες στην επίτευξη του κοινού αυτού στόχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα τον Παπαζόπουλο. Είναι όπως τα είπε. Και περνάω στον Τζόζη τον Αποστόλη, τον οποίο είμαστε παλιοί γνώριμοι εμείς και στον οποίο έκανα την πρόταση αμέσως σχεδόν μόλις ξεκίνησα Απόστολη. Ήταν το πρώτο πρόσωπο μαζί με την Γλύτσα Κουσανίδη που έκανε μια πρόταση για να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο. Γιατί είχα δει ότι είναι ένας άνθρωπος πρακτικός, που ξέρει να δουλεύει, ξέρει την αυτοδιοίκηση και είναι έτοιμος να ξεκινήσουμε δουλειά την επόμενη μέρα. Γιατί χρειάζονται άνθρωποι που ξέρουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και ο καθένας να συμβάλλει με το δικό του κομμάτι. Αλλά ο Απόστολος είναι έτοιμος να ξεκινήσει την επόμενη μέρα, γιατί ξέρει την αυτοδιοίκηση από μέσα. Και θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Είμαι ο Τζόζης Αποστόλος, είμαι διευθυντής στο ΙΕΚ Καστοριάς για 7 τελευταία χρόνια. Έχω διατηρήσει πολλά χρόνια διευθυντή σε σχολικές μονάδες. Από το 2003 μέχρι το 2010 ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος και το 2006-2008 αντινομάρχη στην Καστοριά και περιφερειακός σύμβουλος την πρώτη φορά που ίσχυσε ο θεσμός, το 2013-2014 περίπου, με τον Γιώργο Τοδακή. Όλη αυτή η εμπειρία που είχα αποκτήσει
σαν νομαρχιακός σύμβουλος, σαν περιφερειακός σύμβουλος, ήταν ότι από μέσα μου ήθελα να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον τόπο. Ένα λιθαράκι. Τώρα βλέπω ότι όλοι οι συνυποψήφοι μου θέλουν να βάλω το λιθαράκι τους γι' αυτό και χαίρομαι γιατί από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα κοινά και από την πρώτη στιγμή που η Γεωργία μου έκανε την πρόταση με τον μικρό Γεωργία της είδα ότι συμπλέομαι στην αποφασιστικότητα που έχει, στη γνώση που έχει, στην εμπειρία που έχει και την δικιά μας εμπειρία, την όποια εμπειρία να συμβάλλουμε στο καλύτερο για την περιφέρεια. Επειδή είμαι, συνήθως με γνωρίζετε από παλιότερα, είμαι των έργων και όχι για πολλά λόγια, να ευχαριστήσω και εγώ την Γεωργία για την πρώτη επαφή που ήταν μαζί και αμέσως της είχα ξεκαθαρίσει ότι θα είμαστε στο ψηφοδέλτιο. Πιστεύω από μέσα μου ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε αυτή την περιφέρεια. Υπάρχουν πολλά κενά, έχουμε γνώση, έχουμε εμπειρία, έχουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, να υπάρχει και να μπορέσουμε να σταθούμε σε όλο το διάστημα της θητείας. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά, γιατί έχουμε πραγματικά μια γερή, δυνατή ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε, ευχαριστώ και εγώ. Και η Ειρήνη Χριστοφίδου. Ονομάζομαι Χριστοφίδου Ειρήνη, είμαι ψυχολόγος. Διορίστηκα στο κακή αμαία, ήταν γνωστό παλιά, και τώρα βρίσκομαι στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Δουλεύω αρκετά χρόνια στον τομέα της ψυχολογίας. Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό στην Αγγλία, όπου έχω κάνει και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στον τομέα της υγείας και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στον τομέα της εγκληματολογίας. Οι λόγοι που είμαι πρώτη φορά που μπαίνω υποψήφια σε εκλογές, οι λόγοι είναι δύο. Είμαι μητέρα δύο μικρών παιδιών. Κατάφερα και σπούδασα λόγω της Μούνας, γιατί υπήρχε δουλειά και μπόρεσα να υπονείσω να έχουν την οικονομική δυνατότητα για να σπουδάσω. Και θέλω να μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου, σαν μητέρα κι εγώ, αυτά τα όμορφα πράγματα που έζησα σε αυτόν τον τόπο, αυτές τις όμορφες αναμνήσεις και ό,τι καλύτερο για αυτά τα παιδιά να μεγαλώσουν, να αγαπήσουν αυτόν τον τόπο και να μπορέσουν να τον βοηθήσουν να προχωρήσει μπροστά. Θεωρώ ότι δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα σε σχέση με όλες τις άλλες τις περιφέρειες και νομίζω ότι μας αξίζει. Με την κυρία Ζεμπελιάδου είναι μια δυναμική γυναίκα. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Πιστεύω στις γνώσεις της και κυρίως στη θέλησή της να δουλέψει. Όλοι έχουμε θέληση να δουλέψουμε, και εγώ μαζί. Και όλοι έχουμε διάθεση να μάθουμε κιόλας και ό,τι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Ειρήνη. Εγώ μετά από όλες αυτές τις τοποθετήσεις πραγματικά είμαι συγκινημένη. Δεν το λέω έτσι. Είναι αυτά που σου δίνουν δύναμη για να... γιατί αυτή η προσπάθεια δεν είναι εύκολη. Είναι ένα δύσκολος αγώνας μπροστά. Είμαστε όμως άνθρωποι που στοιχιζόμαστε κάτω από στόχους και κάτω από αυτό το όραμα που μόλις αναπτύξαμε, ότι θέλουμε να δούμε αυτή την περιφέρεια να πάρει τη θέση που της αξίζει, να είναι μια ζωντανή περιφέρεια που να είναι ικανή να κρατήσει τα παιδιά της. Αυτοί οι στόχοι μας ενώνουν, γι' αυτό είμαστε μια καλή ομάδα και γι' αυτό θα μεγαλώσει κι άλλο αυτή η ομάδα, επίσης αξιόλογα στελέχη. Και για άλλη μια φορά θέλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά όλους που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα με τόσο θέρμη και με τόσο δύναμη για να βάλουν. Ο καθένας είπαν λιθαράκι, δεν είναι λιθαράκι, έχουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Είναι πραγματικά μεγάλη η συνεισφορά του καθενός από τα παιδιά εδώ, τους φίλους. Θα είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό αγώνα και μετά πιστεύω ένα πολύ σημαντικό έργο στην περιφέρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας.